εμείς είμαστε το ΚΤΕΛ εδώ και 70 χρόνια στο νόμο Μεσσηνίας που προσπαθούμε ανάλογα με τις ανάγκες των εποχών και ανάλογα με τους καιρούς να κάνουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση στο επιβατικό κοινό. Σίγουρα υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν και εύσημα. Τα εύσημα μας χαροποιούν και ίσως τα παράπονα να μην τα βλέπουμε, αλλά βγαίνοντας μια καινούργια διοίκηση που εκτός από μένα απαρτίζεται κατά πλειοψηφία σε νέα παιδιά που έχουν δει με σοβαρή ματιά το ρόλο τους στη διοίκηση αλλά και στο ΧΤΕΛ, γιατί έχουν κάποια περιουσία, προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα και προς τους Δήμους, στους Δημάρχους και στα Δημοτικά Συμβούλια ότι είμαστε εμείς εδώ με γνώμονα την καλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την καλή συνεργασία. Σίγουρα τέλειοι δεν μπορούμε να γίνουμε. Καλύτεροι θα γίνουμε. Το πρώτο μήνυμα που πιάσαμε στα αυτιά μας ερχόμενοι είναι ότι ο επιβάτης προσπαθεί να θέλει καλύτερη εξυπηρέτηση. Γι' αυτό περιμέναμε να ξεκινήσει η χειμερινή περίοδο να ανακοινώσουμε ότι ο επιβάτης θα μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε μέχρι το μετρό των Ελαιώνα. Είναι μια διευκόλυνση, εύκολη μεταβίβαση, μεταεπιβίβαση σε όλους τους προορισμούς. Είχε γίνει κάτι καλό και από την προηγούμενη διοίκηση το καλοκαίρι. Είχαμε ονομάσει ένα δρομολόγιο «Οι δρόμοι της θάλασσας». Ίσως να μην το προβάλαμε κι εμείς τόσο πολύ όσο έπρεπε, αλλά όσο το προβάλαμε δεν είχαμε την υποστήριξη. Δεν υποστηρίχτηκε το δρομολόγιο. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αυτό δεν θα το απομονώσουμε, δεν θα το παραβλέψουμε. Θα φτιάξουμε κάτι καινούριο που θα είναι, πιστεύω, πιο καλό στον επιβάτη. Θα δώσουμε πιο πολύ διαφήμιση. Στον τομέα της εξωστρέφειας του ΚΤΕΛ, να έρθει κοντά στον πολίτη, στον δημότη, έχετε σκεφτεί κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες για την ασφαλή οδήγηση, να συμμετάσχετε, να διοργανώσετε κάποιες ημερίδες, για να γίνει το ΧΤΕΛ πιο ανοιχτό στο κοινό. Γιατί έχουμε δει ότι υπάρχει ένα εύχριστο site που μπορεί να εξυπηρετήσει με τα δρομολόγια, κάτι που είναι εύχριστο και στη νεολαία, γιατί υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν στρατιώτες που χρησιμοποιούν το ΧΤΕΛ. Ποιες είναι οι ενέργειες που θα κάνετε, το άνοιγμα στην κοινωνία? Οι δρόμοι της θάλασσας ήταν η μία ενέργεια. Επειδή σε όλο το νομό Μεσσηνίας υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, σύλλογοι, αθλητικοί, πολιτιστικοί, εμείς είμαστε εδώ και τους ακούμε. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε σκεφτεί, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μας πάρει, θέλουμε να ξεκινήσουμε στα εσωτερικά μας πρώτα. Να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις εδώ δίπλα από το γραφείο μου, υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα συνελεύσεων, να φέρουμε κάποιους ανθρώπους να μας πούν κάποια πράγματα, πώς θα γίνουμε καλύτεροι στην πρώτη επαφή με τον επιβάτη. Και μετά, σίγουρα σε συνεργασία με κάποιους φορείς, με την τροχέα, με το Δήμο, να είμαστε συνδιοργανωτές κάποιων ημερίδων που να προβάλλουμε την καλύτερη εικόνα του ΚΤΕΛ και πώς μπορούμε να γίνουμε εμείς ακόμα καλύτεροι. Τώρα, ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του επιβάτη είναι να έχει αυξημένο το αίσθημα της ασφάλειας στην μετακίνηση. Πόσο σημαντικό είναι για το ΚΤΕΛ να νιώθει ο επιβάτης ασφάλεια? Γιατί βλέπουμε καλοδιατηρημένα, σύγχρονα πούλμαν, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους οδηγούς, γιατί είναι το σπίτι τους, είναι το δεύτερο σπίτι τους. Ακούστε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας στόλος λεωφορείων που είναι σύγχρονος. Υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, ανάλογα ο κάθε άνθρωπος με τα οικονομικά του να μην έχει μπορέσει να εξυγχρονιστεί τόσο πολύ. Σίγουρα ένα αυτοκίνητο που κινείται στον δρόμο που και καινούριο να είναι και πιο παλιό να είναι, να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα μίας βλάβης. Εμείς είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε. Οι διαδρομές μας είναι, τώρα έχουν οι αποστάσεις μικρίνι που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ή ενδιάμεσα από κάποια γειτονικά ΚΤΕΛ ή στέλνοντας από την Καλαμάτα. Το μέλημά μας
Καταρχήν, τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ, να μην προσθέσω, δεν έχει γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα με λεωφορείο. Οι οδηγοί μας είναι αξιόπιστοι, στο μέγιστο βαθμό. Δεν θέλω να πω για άλλα κτέλ που ακούγονται. Τα λεωφορεία μας συντηρούνται με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι δεν είναι προβλέψιμα να έχει γίνει κάτι. Και αυτά τα αντιμετωπίζουμε. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν σύλλογοι, ευπαθείς ομάδες, όπως είπατε πριν, που σε δηλώσεις τους κατά καιρούς, ας πούμε ο Σύλλογος Τριτέκνων, η Πολύτεχνη, θέλουν κάτι καλύτερο στην τιμολογιακή πολιτική. Ξέρουμε υπάρχει κρίση, όμως έχετε την θέληση και τη βούληση να εξυπηρετήσετε παραπάνω. Γιατί ο κόσμος πράγματι και τα 20-25 ευρώ του εισιτηρίου τα μετράει. Θα σας πω. Υπάρχει και για τους τρίτεκνους και για τους πολύτεκνους και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αμαία, υπάρχει και για τους φοιτητές, για κάποιους έχει προβλέψει η πολιτεία, για κάποιους προβλέπουμε εμείς. Όταν γίνεται μια συνεργασία, τρίτεκνοι δεν έχουν πάρει δικαιώματα από την πολιτεία. Κάποια κτέλη μεμονωμένα μαζί με το δικό μας τους παρέχουμε μια έκπτωση. Αυτή η έκπτωση πρέπει να τη βλέπουμε και με τα εισιτήρια που κόβουμε. Με τη διοίκηση που κάναμε κάποιο έλεγχο, τα εισιτήρια των τριτέκνων είναι πολύ λίγα. Το τριτέκνο. Είναι πολύ λίγα. Άρα δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταφέρονται μας. Εμείς παρόλα αυτά στηρίζουμε την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Τριτέκνων, αλλά πρέπει και ο Σύλλογος Τριτέκνων με όλες τις απόψεις να στηρίξει και την προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Γιατί τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια στη Μεσσηνία, στην Ελλάδα γενικότερα, της οικονομικής κρίσης, το αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν επιχείρηση. Σωστά. Αν δεν είναι αμφίπλευρη η βοήθεια, κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε και εμείς να στηρίξουμε κάποιες ευπαθείς ομάδες. Κλείνοντας, δώστε το μήνυμα στο επιβατικό κοινό. Τι να θυμάται όταν έρχεται σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο εδώ, στο ΚΤΕΛ, τι θα συναντήσει? Θα συναντήσει μία φιλοξενία, ένα χαμόγελο και μία καλή μετάβαση. Ακούστε, πάντα υπάρχει η φιλοξενία, πάντα υπάρχει το χαμόγελο και πάντα υπάρχει ασφαλή μετάβαση των επιβάτων. Εμείς σαν ΚΤΕΛ, σαν προσωπικό, είμαστε γύρω στα 300 άτομα. Εργαζόμενοι, μέτοχοι, οδηγίες, πράκτορες, ελεκτρικούς. Εμείς αποτελούμε ένα μέρος της κοινωνίας. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό του νομού Μεσσηνίας. Πηγαίνοντας ένα χωριό, δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Έχουμε μαζί μας και τα προβλήματά μας, τα οικογενειακά, της δουλειάς. Ίσως κάποια φορά μην χαμογελάμε τόσο πολύ. Αλλά να ξέρει ο Μεσσηνιακός λαός μέσα το αίσθημα που υπάρχει από όλους τους εργαζόμενους και από τη διοίκηση, είμαστε εδώ, ακούμε, δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν, είναι να έχουν το καλύτερο, το ασφαλές και το πιο ευχάριστο ταξίδι. Οτιδήποτε παράπονα υπάρχουν, η πόρτα της διοίκησης είναι ανοιχτή και να τους ακούσει πραγματικά. Όχι να ανοιχτεί η πόρτα για να μην δώσει σημασία. Προσπαθούμε το κάθε πρόβλημα που δημιουργείται να το λύνουμε στη βάση του, να μην το παραθέτουμε για αργότερα.